Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στον Νίκο Σταματέλο. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος νομίζω ο Νίκος συμφωνεί, έχει θεωρητικά το πιο δύσκολο έργο σήμερα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Καλημέρα, Νίκο, πώς είσαι? Καλησπέρα, Μανώλη. Μια χαρά. Μια χαρά. Και συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο δύσκολο έργο σήμερα στην Super League. Όπως πολύ σωστά λέει, θεωρητικά. Στην πράξη θα φανούν όλα. Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί ένα γρήγορο γκολ να απλοποιήσει κάποια πράγματα, αλλά το θέμα είναι και πώς φτάνει σε αυτό το γρήγορο γκολ. Δεν ξέρω, το σχέδιο του Ολυμπιακού ποιο είναι για το σημερινό παιχνίδι. Στα χαρτιά του. Ξέρεις, επέστρεψαν Παρασκευή πρωί από Λονδίνο. Πήγαν γήπεδο για να κάνουν μια προπόνηση και μετά να πάνε να ξεκουραστούν. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, 10 η ώρα, ναι, ώρα Ελλάδος να το βάλουμε ο αγώνας. Πραγματικά γύρισαν ξημερώματα στην Αθήνα και πήγαν ready. Περισσότερο χαλάρωμα ήταν, ακόμα και για εκείνους που δεν έπαιξαν, γιατί μετά από ταξίδι δεν είναι και ότι καλύτερο για να ζωρίσεις τον οργανισμό σου. Και χθες δοκίμασε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το σίγουρο είναι, ξέρετε, το τι θα γίνει στην άμυνα. Εκεί όπου ο Πορόζο δεν παίζει, είναι δεδομένο δηλαδή αυτό, ότι εκεί θα έχουμε μια αλλαγή. Υπό διαφορετικές συνθήκες δεν νομίζω ότι θα έρθουν έξω τον Πορόζο. Άρα λογικά επιστρέφει ο Ντόι με Ορτέγκα και Ροντινέη να είναι τα φαβορί, τον Γκίνι να διεκδικεί τη θέση δεξιά, αλλά να είναι μεγάλο outsider, όχι να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ορτέγκα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, θα είναι και ανεβασμένος ψυχολογικά, θεωρώ, μετά από την κλίση του στην Εθνική. Οπότε θέλει να το εκμεταλλευτεί και αυτό. Ναι, Εθνική αρκετμής είναι. Θα μου πεις, για κάθε παίκτη η Εθνική ομάδα της χώρας του είναι το... Καλά, ναι, σίγουρα. Είναι η κορυφαία διάκριση. Πόσο μάλλον όταν θα κληθείς να παίξεις κόντρα σε Βραζιλία και Ουρουάη, να είσαι στην αποστολή κόντρα σε Βραζιλία και Ουρουάη, που δείχνει ότι πας τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά. Και σίγουρα αυτό το έχει βοηθήσει στην ψυχολογία. Τώρα στα χαφ έχουμε Έσε και Αλεξανδρόπουλο να είναι αυτοί που έχουν απομείνει. Θα μου πεις, είναι και η Μπόρα στην αποστολή, αλλά έχει πολύ καιρό να παίξει για να μπορούμε να τον υπολογίζουμε σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον για τη φανέλα βασικού. Μπροστά είναι το θέμα ποιος θα παίξει. Καταρχάς μιλάμε για 4-2-3-1 ή για 4-3-3 με 3 χαφ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. 4-3-3 θα πρέπει να παίξει, ας πούμε, μπροστά στα χαφ να είναι ο Έσε, ο Αλεξανδρόπουλος, και μπροστά για παράδειγμα να είναι ο Φορτούνης για να βγει 3. Ναι, να τώρα λείπει και ο Καμαρά. Ναι. Τώρα λείπει και ο Καμαρά. Ναι, ακριβώς, γιατί λείπει και ο Καμαρά. Εντάξει, και είναι και ένα παιχνίδι, νομίζω, που δεν θες τα 3 χαφ. Να μην το πω έτσι, ότι το 4-2-3-1 ίσως ταιριάζει λίγο καλύτερα. Που ο Άστερας λογικά θα είναι λίγο πιο πίσω. Θα θες να ανοίξεις το παιχνίδι, να ανοίξεις το πλάτος, να δώσεις πλάτος. Θεωρητικά ναι. Αλλά για να δώσεις και πλάτος πρέπει να έχεις και παίχτες που να μπορούν να δώσουν πλάτος. Ναι. Και το λέω αυτό στην λογική ότι, για παράδειγμα, ο Ποντένσε μπορεί να παίξει στη γραμμή και να δώσει το πλάτος που χρειάζεται στην επίθεση ο προπονητής του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι ότι ο Ποντένσε δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το είδαμε με τον ΠΑΟΚ, το είδαμε στο Λονδίνο. Καλά, θα μου πεις, άλλο ΠΑΟΚ και Λονδίνο και άλλο Αστέρας. Δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Πορτοκάλος, όπως και να το κάνουμε. Και σου λέω, προβληματίζεται ο Μαρτίνεθ, γιατί η επίθεση του έχει αρκετά παιχνίδια να σκοράρει. Ναι. Ο Ελκαμπή που έπαιξε τα περισσότερα δείχνει να είναι μακριά από τον γκολ. Ο Γιώβετιτς καλός, αλλά μέχρι εκεί, στο Λονδίνο, μέχρι εκεί. Ούτε ένα βήμα πιο μπροστά από το καλός, αλλά θα πεις, όταν δεν πάει και μπάλα μπροστά, τι να κάνει και ο ίδιος μόνος του. Και προβληματίζεται σήμερα ποιον να χρησιμοποιήσει. Πάντως, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Οπότε είναι σε... δεν είχε κάνει την προετοιμασία. Νομίζω ποτέ δεν είχε έρθει από τη στιγμή που πέστρεψε στον Ολυμπιακό στο top της ετοιμότητάς του. Και η κάθε του στιγμή ήταν ακριβώς επειδή έχει πολλή ποιότητα. Οπότε νομίζω τον θες στο γήπεδο. Ακόμα και για αυτές τις στιγμές ποιότητας, τις στιγμές που θα βγάλει μέσα στην αναμέτρηση. Δηλαδή θα τις έχει τις ευκαιρίες του. Κατάλαβες τι εννοώ? Συμφωνώ ότι με κάποιες στιγμές ποιότητας του Πορτογάλου μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να διαφωνήσει σε αυτό.
Αλλά πάντα να σκέφτεσαι ότι ο προπονητής μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω από στιγμές. Όσο ποιοτικός και είναι ο παίκτης. Που να εξυπηρετεί καλύτερα το πλάνο του συνολικό, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, και επειδή δεν δοκίμασε κάτι, νομίζω ότι από τη μέση και μπροστά υπάρχουν αρκετά ερωτήματα για το πώς θα παρατάξει την ενδεκάδα. Που καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη. Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, την ήττα από τη West Ham, αναζητά την επιστροφή στις νίκες και για πρακτικούς λόγους, όχι μόνο για ψυχολογικούς. Ναι, να μην δώσει τη δυνατότητα στους αντιπάλους θεωρητικά να μεγαλώσουν την διαφορά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει την Κηφισιά που είναι το μεγάλο φαβορί και ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει απέναντι στον Αστέρα, θα μεγαλώσει και άλλα διαφορά μεταξύ τους. Την ίδια ώρα που η ΑΕΚ θα υποδέχει τη Λαμία, οπότε θεωρητικά θα έχει και αυτή πιο εύκολο έργο. Όλα αυτά. Δεν θέλει ο Ολυμπιακός να βλέπει τη διαφορά να μεγαλώνει στην παρούσα φάση. Μια εβδομάδα, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, και ξέρουμε όλοι ότι ένα κακό αποτέλεσμα αφενός θα φέρει όλα αυτά που αναφέραμε πριν, αφετέρου θα φέρει και γκρίνια που δεν μπορείς να τη σκεπάσεις με κάτι. Και τι εννοώ, αν είχε άλλο παιχνίδι Ολυμπιακός και πετύχαινε το στόχο του και κέρδιζε, ξέρω εγώ, Τετάρτη είχε κύπελο για παράδειγμα ή την άλλη Κυριακή πρωτάθλημα, το ότι υπάρχει παιχνίδι σύντομα σε υποχρεώνει να αφήσεις λίγο πίσω ένα στραβό αποτέλεσμα. Τώρα αυτό το αν έρθει ανεπιθύμητο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, ή καταλαβαίνεις ότι θα συνοδεύει για αρκετές μέρες. Ναι. Γκρίνια, μουρμούρα. Και δεν το θέλουν αυτό σε καμία περίπτωση στον Ολυμπιακό, γιατί μόλις την περασμένη Κυριακή θυμόμαστε την ατμόσφαιρα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Την βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ. Με πολύ κόσμο στο πλευρό του. Πολύ κόσμο στο πλευρό του. Ένα επιπλέον όπλο για τους ερυθρόλευκους για να φτάσουν στην νίκη. Μπορεί να είναι και 4.000, λένε οι πληροφορίες. Από ό,τι βλέπα κιόλας στις καιρικές συνθήκες σήμερα, εντάξει, δεν θα έχει βροχή και τα λοιπά, οπότε ωραία θα συνδυαστεί. Δεν θυμάμαι πάντως. Οι περισσότερες φορές ήταν με βροχή. Οι περισσότερες επισκέψεις του Ολυμπιακού στην Τρίπολη είναι ή βαρύ χειμώνα ή με βροχή. Καλά, και καλοκαίρι να έχει. Και καλοκαίρι να έχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόλις περνάς, ξέρεις που λέμε τα σύνορα εκεί. Μόλις περνάς τη σύρακα του Αρτεμισίου, είναι άλλος τόπος. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές εκεί στην Τρίπολη, σε περισσότερες αμέτρητα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Που θυμάμαι με κρύο, υγρασία, βροχή, τα πάντα. Ναι. Όλα μαζί. Ωραία, τώρα. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο στο αγωνιστικό, για να μου δώσεις και ένα σχόλιο για τον Λαραμπή. Το τρέμο πέτυχε χθες. Τι αντίκτυπο άφησε, αν άφησε. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο Μαρτίνεθ και κρατάμε μόνο τα δεδομένα και τους προβληματισμούς του. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα δηλαδή για το τι έχει στο μυαλό του. Τώρα για τον Ελαραμπή, νομίζω ότι ο ίδιος, από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί στην πρώτη ομάδα έχει πολύ καιρό να αγωνιστεί, καταλαβαίνεις ότι δείχνει ότι ο ίδιος πιστεύει στον εαυτό του. Πιστεύει και θέλει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όταν ο προπονητής θα του δώσει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Πρόσεξε, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είναι υποβιβασμός για τον παίκτη όταν έγινε γνωστή η αποστολή της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού. Το ξεκαθάρισε και ο Μαρτίνεθ. Ναι. Το ξεκαθάρισε ο Μαρτίνεθ, το ξεκαθαρίζει ο ίδιος. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, τέτοια αντιμετώπιση δηλαδή προς τον Μαρτίνο. Ο ίδιος το ζήτησε για να έχει χρόνο συμμετοχής, γιατί πιστεύει ότι σύντομα πιστεύει ότι θα χρειαστεί τις υπηρεσίες του ο Μαρτίνεθ και θέλει όταν αποφασίσει ο Ισπανός να του δώσει χρόνο συμμετοχής να είναι στον υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Κοιτάξτε, Νίκο, τώρα ό,τι και να λέμε, ένας παίκτης που έχει αυτή την πορεία, αυτή την καριέρα που έχει φτάσει στα 36 και λέει θα πάω να παίξω στη β' ομάδα για να πάρω χρόνο συμμετοχής, εντάξει, δείχνει αν είναι τι άλλο επαγγελματισμό, δείχνει τρομερό επίπεδο, είναι αυτό που λέμε παράδειγμα για τους υπόλοιπους, έτσι, στο κάτω-κάτω. Και πρόσεξε, Μάνο, και στο εξωτερικό, εκεί όπου οι δεύτερες ομάδες είναι θεσμός πάρα πολλά χρόνια. Όλοι οι παίκτες που είτε θέλουν να βρουν ρυθμό όπως τώρα, είτε προέρχονται από τραυματισμό, ξεκινούν από τη δεύτερη ομάδα για να βρουν ρυθμό και να πατήσουν, να επιστρέψουν στην πρώτη. Και στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, ο Μπιανκόν που είναι σήμερα στην αποστολή, από τη δεύτερη ομάδα ξεκίνησε. Πήρε τα πρώτα του βήματα στον Ολυμπιακό για να βρει τον ρυθμό που ήθελε.
Για Ρίτσαρντ δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εικόνα για χθες. Πώς ήτανε. Καλώς, αλλά ξέρεις, άλλο η δεύτερη ομάδα, άλλο η πρώτη. Εγώ ναι, θα το δώσω να συμμετοχήσω ο Ισπανός στην πρώτη ομάδα. Ναι, ναι. Για να συμπληρώσω και αυτό που έλεγα και ο Φορτούνης, όταν γυρίζει από τραυματισμό, έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα. Ναι, σωστά. Βρήκε εκεί τα πατήματά του για να πατήσει πιο γερά όταν θα επιστρέψει στην πρώτη ομάδα. Άρα δεν είναι υποβασμός για κανένα παίκτη. Σίγουρα. Η δεύτερη ομάδα. Ωραία. Αυτά, Νίκο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τέλεια, τέλεια.